Τα νέα αποκτήματα των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων, το μαχητικό αεροσκάφος Ραφάλ και η φρεγάτα FDIHN Μπελαρά, βρέθηκαν στο επίκεντρο τη επίσκεψη της Γενικής Προξένους της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίν Μουσέ, στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής στην 86 6η Δεθ). Η κυρία Μουσέ, συνοδευόταν από ανώτερα στελέχη μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων και του ελληνογαλλικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ειδικότερα μαζί με την Γενική Πρόξενο ήταν ο Οικονομικός Σύμβουλος και επικεφαλής Περιφερειακής Οικονομικής Υπηρεσίας για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Φρανσουάν Τερίκοφλί, ο Διευθύνων Σύμβουλός της ΘΑΛ Ελλάς Πατρίκ Ντεβρανού, ο Διευθυντής του Ναβάλ Γκρουπ Σιρίλ Μπρετ, ο Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Λορέν Τιλουέ και Αντιπρόεδρος του ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Μάρια Βοζίκη. Στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ξενάγησαν τη Γενική Πρόξενο και τα στελέχη των γαλλικών επιχειρήσεων και του ελληνογαλλικού επιμελητηρίου στο περίπτερο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο υποκλίμακα της γαλλικής προέλευσης φρεγάτας FDI HN και τον ξομοιωτή πτήση του επίσης γαλλικού μαχητικού Rafale.